Συνέχισαν και σήμερα τις κινητοποιήσεις τους οι απολυμμένοι οκταμηνίτες συμβασιούχοι στον τομέα καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην είσοδο του Δημαρχιακού Μεγάρου. Εδώ είμαστε και τα μάτα να αντιμετωπίσουμε και να πάρουμε. Δεν πρόκειται να οι απολυμμένοι συμβασιούχοι ζητούν ισοτιμία ανάμεσα στο εργατικό δυναμικό με κύρια αιτήματά τους, ο Δήμος να τους δώσει τη βεβαίωση ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες ώστε να διεκδικήσουν την επαναπρόσληψή τους αλλά και την παρέκταση αρμοδιοτήτων για να μπορέσουν να δικαστούν σε δικαστήριο της επιθυμίας τους. Αυτή τη στιγμή είμαστε απολυμμένοι, κινητοποιούμαστε γιατί ζητάμε την ισοτιμία ως τους πρώην συναδέλφους μας, το οποίο σημαίνει τι? Ότι πληρούμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες στην καθαριότητα και το δικαίωμα το να δικαστούμε το που θέλουμε εμείς. Το δικαίωμα αυτό το αποκτούμε με την παρέκταση αρμοδιοτήτων για να γίνουν τα δικαστήρια στην Αθήνα. Και τα δύο μας τα αρνεί το Δήμος, οπότε και εμείς αναγκαστικά έχουμε αρχίσει κοινοτοποιήσεις. Διεκδικούμε δικαστικό στο να γυρίσουμε πάλι στη δουλειά. Όπως το έχει κάνει και στους προηγούμενους συμβασιούχους. Όχι μόνο τους συμβασιούχους οκταμήνων, αλλά και συμβάσεις έργων. Έχει δώσει πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Και παρέκταση. Και παρέκταση αρμοδιοτήτων. Ισονομία, ισοτιμία μάλλον. Ισοτιμία μεταξύ συναδέλφων και εργαζομένων. Δικαιούμαστε και εμείς αυτό το χαρτί για τις πάγιες ανάγκες. Να διεκδικήσουμε και εμείς ό,τι μπορούμε να διεκδικήσουμε τελευταία στιγμή. Η διοίκηση του Δήμου έχει αποφασίσει να καλύψει το κενό των συμβασιούχων οκτάμηνης διάρκειας στην καθαριότητα με διμηνείτες συμβασιούχους και μάλιστα περισσότερους στον αριθμό. Έχει πετάξει το οκτάμηνο έξω και παίρνει τα δίμηνα. Πράγμα το οποίο δεν είναι λογικό και δεν είναι και σωστό. Να εκμεταλλεύομαι τους ανέργους για 2 μήνες με 50 ένσημα και 500 ευρώ το μήνα. Καλύπτει τις ανάγκες που καλύπταμε εμείς με τα δίμηνα. Και μάλιστα παίρνει και παραπάνω από όσοι είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε 600 τον αριθμό και στην τελευταία προκήρυξη από ό,τι θυμάμαι ζήτησε 610. Ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Θεσσαλονίκης τονίζει πως η πρακτική αυτή του Δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη να μην πραγματοποιεί τα δίκαια αιτήματα των συμβασιούχων έχει ως στόχο την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Έχει εξαγγείλει ότι τον επόμενο μήνα θα πάει για ιδιωτικοποίηση κομματιού της καθαριότητας. Εάν τα παιδιά έχουν δικαστήριο στις 14 Μαρτίου, εάν παρεπιπτόντως 1% τους δικαιώσει το δικαστήριο και τους κρατήσει για ένα εξάμηνο ακόμα, δεν μπορεί να κάνει την ιδιωτικοποίηση. Είναι καθαρό γιατί δέχονται τέτοια επίθεση συμβασιούχοι. Οι απολυμμένοι συμβασιούχοι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους έως ότου η διοίκηση του Δήμου εκπληρώσει τα αιτήματά τους.